Καταρχήν, πού γίνονται τα γυρίσματα? Λοιπόν, γίνονται στο Δομήνικο. Πάλι Δομήνικο. Πάλι στο Δομήνικο, αλλά σε μια άλλη. Εσύ στο Δομήνικο έχεις αγοράσει κανένα οικόπεδο? Κάτι πρέπει όχι, να κάνεις. Όχι, αλλά το σκεφτόμουν, ρε, εσύ. Έχει τρομερή ανάπτυξη. Δηλαδή, μου τζώνω τον εαυτό μου γιατί δεν έκανα. Τώρα που θα πας. Τώρα έχει ξεφύγει η αγορά. Όσοι ασχολείστε με real estate, δείτε πώς ανεβαίνουν τα οικόπεδα στο Δομήνικο. Αυτό θα κάνω. Θα αγοράσω αρκετά οικόπεδα όσα μπορώ. Και θα τα νοικιάζει στον Ατζούν. Και όταν έρθει ο επόμενος παρουσιαστής, του πω: σου έχω και οικόπεδα. Θα σου μάθω τη δουλειά και σου έχω και ένα οικοπεδάκι. Λοιπόν, Άγιο Δομήνικο, αλλά σε άλλη περιοχή από εκεί που ήταν το Ιωάννη. Γιατί... Ναι, είναι σε άλλο. Πόσο μεγάλο είναι ο Άγιος Δομήνικος? Είναι μεγάλο. Σαν είναι... την Πελοπόννησο. Όχι. Σαν το Κιάτο. Έλα, λέει. Είναι αρκετά μεγάλο σε έκταση. Έχει πληθυσμό παρόμοιο με τη Ελλάδα. Είναι ένα τεράστιο νησί, τα νησιά των Ισπανιόλα λέγονται αυτά. Και είναι χωρισμένο στη μέση, δεξιά είναι ο Δομήνικος, αριστερά η Αϊτή. Αν περάσει η Αϊτή, κατά λάθος, γεια σου. Και σε τι περιβάλλον γίνεται το γύρισμα, ζούγκλα, ζούγκλα? Ζουγκλοειδές, αλλά η μεγάλη πρόκληση δεν θα είναι η επιβίωση, όπως το Survivor. Η μεγάλη πρόκληση είναι να αντεπεξέλθουν στις δοκιμασίες. Υπάρχουν δύο camp, το ένα θα είναι λίγο καλύτερο σε θέμα διαβίωσης, με ώρες, με ωραίες, με ωραία πούφνα. Ο παράδεισος, ας πούμε. Μες στη ζούγκλα. Και το άλλο θα είναι λιγάκι πιο δύσκολο. Η κόλαση για τους κακούς του παιχνιδιού. Αν έχεις χάσει, θα πας λίγο στο δύσκολο για αυτή την εβδομάδα. Και το θέμα είναι να αντεπεξέλθουν σε κάθε επεισόδιο. Θα έχουμε τρεις δοκιμασίες. Το ένα θα είναι λίγο ένα funny game, το λεγόμενο, αστείο παιχνίδι. Το άλλο θα έχει να κάνει με τα στοιχεία της φύσης. Δηλαδή, οποία μπορεί να αφήσει ένα παίκτη μόνο του στη ζούγκλα να. Συνήθως είναι λίγο περίεργο. Τα φίδια και τους αλιγάτορες. Όχι, και... όχι. Αυτά είναι ελεγχόμενα. Όσο το δυνατόν ελεγχόμενα. Ναι, δεν εννοώ ότι θα. Θα κινδυνέψει η ζωή του, γιατί η παραγωγή σίγουρα θα το προστατέψει. Τα camp και το Survivor και του Celebrity έχουν κάποια όρια. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι security, υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν τη φύση και κάνουν τους κατάλληλους ψεκασμούς στα όρια για να μην μπει κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Και προσπαθούμε όσο το δυνατόν αυτό το άγριο περιβάλλον να το φέρουμε σε επίπεδο διαβίωσης ανεκτό. Παρ' όλα αυτά, ένας άνθρωπος από το δυτικό κόσμο που δεν είναι εξοικειωμένος σίγουρα θα έχει σίγουρα να τρομάξει αφορμές. Οι τελευταίες δοκιμασίες τις άφησα για το καλύτερο είναι, έχουν να κάνουν με φοβίες, τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, εγώ ένα αλματάκι από εδώ μέχρι εσένα το κάνω. Ειδικά τώρα που συντημένεις τα λευκά και μου αρέσει πάρα πολύ. Μα. Αλλά αν καθόμασταν καλή ώρα τώρα εδώ σε 10 μέτρα ύψος θα το έκανε. Είσαι τρελός. Αυτό πρέπει να όχι, δούμε. Ποιος είναι ο πιο τρελός από τους άλλους? Δεν είναι ψηφοφοβία αυτό. Αυτό είναι εκτίμηση. Είναι στο μυαλό, είναι ναι. Ένα κλικ. Η καλομήρα, ρε παιδί μου, ναι. Δεν σκέφτεσαι ότι λίγο εκεί θα σε παιδέψει? Την είδα να φοβάται το μυρμήγκι, να φοβάται τη μελισούλα. Εκεί που θα έχετε θηρία. Δεν θα είναι γατζωμένοι επάνω στους μεσπιδιούς. Ο ρόλος μας είναι να συμπάσχουμε με τους παίκτες. Δηλαδή, οπότε νομίζω όλες οι αντιδράσεις μας θα είναι απόλυτα φυσικές. Και εσύ εγώ. Θα συμπάσχεις. Ναι, με συμπάσχω. Ένας να μας δίνει κουράγιο ότι δεν κινδυνεύεται, δεν θα υπάρχει. Θα δίνω κουράγιο αλλά από μακριά. Αυτό είναι το κόλπο. Γενικά όλο το ύφος του celebrity πάει λιγάκι προς το κωμικό στοιχείο. Απορώ. Απορώ. Δεν είμαστε εκεί για να τους παιδέψουμε, να τους φτάσουμε στα όρια τους. Το θέμα είναι να περάσουμε καλά, να μπουν και αυτοί σε αυτή την οτροπία. Δεν πρόκειται να πάθει κανένας τίποτα. Χτύπα ξύλο. Δόξα τω Θεώ. Αλλά όσον άλλο, ο φόβος θα υπάρχει. Γιατί δεν είναι αυτό. Ο φόβος θα υπάρχει. Το θέμα είναι να τον διασκεδάσουμε τον φόβο. Να τον διώξουμε από πάνω μας. Με έναν αστείο τρόπο. Και νομίζω ότι είναι και ένα χαρτί το οποίο θέλουμε να παίξουμε στην πρώτη σεζόν στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί υπάρχουν αρκετά δράματα, αρκετές σειρές. Γενικά ο κόσμος θέλει και λίγο να χαμογελάσει. Εμένα μου λείπει λίγο αυτή η απροβλημάτιση τηλεόραση που πατάς το κουμπί και δεν χρειάζεται να σκεφτείς. Βλέπεις ένα θέμα το οποίο. Τώρα που σε το λες, δεν υπάρχει και μια κωμική μοντέρνα σειρά να πεις αχ, θα ελάχιστες, ναι. Ναι. Είναι όλα ωραίες σειρές, ωραία μυθοπλασία, αλλά πολύ δράμα. Αλλά πολύ πράγμα, ναι.